Κυρίες και κύριοι, εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία με τον φίλο μου δικηγόρο και συγγραφέα Γρηγόρη Κωσιβάκη για ένα νόμο που έχει περάσει, έχει ψηφιστεί και από το Δεκέμβριο που μας πέρασε του 20, είναι ήδη νόμος του κράτους, για περίεργο νόμο, μιλώ, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον κάνει αίτηση από το εξωτερικό, σύλλογος, φορέας, οτιδήποτε, να αιτείται, να δανειστεί για 25 χρόνια τα αρχαία μας αντικείμενα, είτε κινητά, είτε ακινητά, είτε συλλογές από μουσεία δικά μας ολόκληρες, να τα πάρει. Και μάλιστα, ανά πενταετία να ανανεώνει αυτή την σύμβαση, ας το πούμε έτσι, μέχρι άλλα 25 χρόνια, δηλαδή το σύνολο θα μπορέσει να τα κρατήσει 50 χρόνια. Μόλις αντιληφθήκαμε, ξεκινήσαμε. Γρηγόρη. Επειδή είμαι νομικός, πρέπει να διευκρινίσω ότι ο νόμος είναι ο 4761 του 20, ΦΕΚ 248 Α 13-12 του 20, και το επίμαχο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος Ολεκάκης είναι το άρθρο 48 παράγραφος 13 β. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα πρέπει να το ψάξουν εφόσον ενδιαφέρονται να δουν λεπτομέρειες. Αυτό θα επικεντρώσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο της παραγράφου αυτής 13 β του άρθρου 48. Όταν εισήχθη ο νόμος στη Βουλή, ο εισηγητής, εισηγήτρια, δεν ξέρουμε ποιος είναι, είχε εισηγηθεί 50-50 χρόνια. Το ότι μετά από ανακάλυψη της αποπείρας του εγκλήματος, γιατί έτσι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, έσπευσε να μετατρέψει το 50-50 σε 25-25, δηλαδή πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, έτσι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, δείχνει την προχειρότητα, δείχνει την πρόβλεψη, αυτό που απαγορεύεται συνταγματικά, δηλαδή η πώληση των αρχαίων, να γίνει ένα είδος δανεισμού εντός εισαγωγικών, που όμως άμα είναι 100 χρόνια ή και 50 στα οποία προσδιορίστηκε, αυτό δείχνει ότι απαλωτριώνουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά πιθανολογούμε ότι θα είναι κάτι σημαντικό, δεν θα έρθουν οι ξένοι να ζητήσουν κάτι που είναι ίσονος σημασίας, θα ζητήσουν κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς θα το δώσουμε. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Ολεκάκης, τον οποίο αρμόζει η τιμή, γιατί εκείνος το εντόπισε πρώτα, θα σας πει πώς κινηθήκαμε. Κινηθήκαμε με όσους γνωρίζουμε, όσους φίλους ξέραμε και μέσω διαδικτύου. Η ανταπόκριση σας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αρχίσατε να μας στέλνετε διάφορα mail δηλώνοντας τη συμπαράστασή σας. Και έτσι συγκεντρώσαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων από όλες τις γωνιές της Ελλάδος και θα έλεγα και από όλες τις γωνιές του κόσμου. Έτσι. Και επιλέξαμε να σταματήσουμε στο συμβολικό αριθμό 1013. Είμαστε 1013. Λοιπόν, συμβολικά. Ο νόμος αυτός, που είναι στην ουσία μια παράγραφος που τροποποιεί ένα νόμο που προϋπήρχε, ο οποίος μίλαγε για 10 χρόνια και ο οποίος μιλούσε μόνο για κινητά αντικείμενα, εκείνος ο νόμος, και δημοσιευμένα, τώρα μιλάει για οποιαδήποτε αντικείμενα στις συλλογές μας. Το πράγμα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και με αμοιβαιότητα. Ο προηγούμενος. Ενώ αυτός δεν σκέφτεται, δεν έχει καμία πρόβλεψη αμοιβαιότητας. Έτσι δεν παίρνεις κάτι σαν εχέγγυο, σαν εγγύηση για όλη αυτή την κίνηση, ούτε κερδίζεις κάτι. Να το έλεγα και αυτό. Αν παρελπίδα κάποιος το σκεφτότανε. Αν, όπως είπαμε, τα αρχαία δεν μπαίνουν σε διατίμηση. Έτσι δεν μπορεί να το σκεφτείς αυτό, αλλά λέμε. Έτσι λοιπόν κινηθήκαμε και η συμπαράστασή σας ήταν, θα έλεγα, συγκινητικότατη. Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο και για μας ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε και ο Γρηγόρης και εγώ ξενυχτήσαμε πάρα πολλές βραδιές για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά τα ονόματα. Μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο από τα σημεία του ορίζοντα όλα. Είναι όλων των ηλικιών, από φοιτητές μέχρι συνταξιούχους. Είναι όλα τα επαγγέλματα και πάρα πολύ άνεργοι, Γιώργο. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ μπορείς να κάνεις κοινωνιολογική μελέτη στο απάνθισμα αυτών των ανθρώπων που σπεύσαν παρά την ανεργία τους, παρά την ηλικία τους, παρά τις ασχολίες τους, να δηλώσουν συμβολικά τη διαμαρτυρία τους
και τη διάθεσή τους να αγωνιστούν, να μην φύγει η αρχαία πολιτισμική κληρονομιά. Και θα έλεγα και μέσα σε ένα χειμώνα, Δεκέμβρη, που είχε γιορτές, είχε τον, είχε τ' άλλο. Που επίτηδες νομίζουμε εμείς ότι έγινε. Ναι, κλεισμένοι όλοι στα σπίτια, έτσι, μέσα σε μια κατάθλιψη και σε μια μαυρίλα. Λόγω κορονοϊού. Που θα έλεγε κανείς, ποιος θα νοιαστεί τώρα γι' αυτά, έχει άλλες προτεραιότητες και άλλα πρώτα πράγματα στο κεφάλι του. Έτσι λοιπόν ήρθανε πολλά πράγματα, πολλά μηνύματα και μάλιστα κάνατε και πολύ ωραίες προτάσεις πολλοί από εσάς. Εμείς όμως είμαστε εδώ πέρα, καταρχήν επειδή ρωτάτε πάρα πολύ τι μπορεί να γίνει τώρα. Ένας νόμος αλλάζει με έναν άλλο νόμο. Δηλαδή αυτό που ευχόμαστε και η πίεσή μας είναι προς εκείνο το σημείο είναι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει σε ένα μελούμενο νομοσχέδιο να υπάρχει μια παράγραφο, μια λέξη, είναι μια πρόταση, είναι που να λέει τάδε παράγραφος δεν ισχύει. Να εξηγήσουμε τώρα πώς ακριβώς μοντάραμε αυτή τη διαμαρτυρία μας, στην οποία με πιστικότητα φαίνεται καλή, δώσαμε να καταλάβουν τι είναι αυτό που θα δώσουμε. Είναι αυτό που λένε καλή την πίστη. Καλή την πίστη. Ελληνίδες, Έλληνες, απευθύναμε ανοιχτή επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό. Με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι, αυτοί πρέπει, αυτό το σφάλμα, αυτή την παράβλεψη ή όσοι το ξέρανε την παραδοχή του λάθους τους, να το μετατρέψουμε σε κάτι θετικό. Το δείγμα γραφής των 1013 συμπολιτών μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται μέσω ημών με την επιστολή η οποία πρέπει να σας πούμε και γι' αυτό πιστεύουμε ότι αξίζει να το διαβάσετε, είναι μια περίληψη της διαχρονικής πορείας του ελληνισμού από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα μέχρι τον Κολοκοτρώνη. Και λέμε κατακλυσμό του Δευκαλίωνα γιατί εκεί γεννιέται ο Έλληνας. Εκεί είναι ο γιος του Δευκαλίωνα, ο Έλλην. Και ο ξάδερφος ο Γρεκός, ο Ίων, ο Δοϊέας, ο Αίωνος κλπ. Αυτή είναι η πρόγονή μας. Έτσι. Επομένως λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι και το κάναμε να εκθέσουμε την διαχρονική πορεία του ελληνισμού από την νεολιθική εποχή στα χρόνια της αργοναυτικής εκστρατείας και του Τροϊκού πολέμου, να περάσουμε στην αρχαϊκή εποχή, στα κλασικά χρόνια, στα ελληνιστικά με τον Μεγαλέξανδρο, να περάσουμε μέσα από τις σκοτεινούς αιώνες της Ρωμαιοκρατίας και να φτάσουμε μετά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα χρόνια του 21, όπου συνέβη η αναγέννηση του ελληνικού έθνους και αυτή η πορεία είναι καταγεγραμμένη και θεμελιωμένη σε συγγραφικές, ποιητικές αναφορές, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Θεωρούμε λοιπόν ότι δώσαμε σε όλους αυτούς που θα μπορούσαν να πούν ότι δεν ξέρανε ότι εδώ έχουμε μια πολιτισμική κληρονομιά η οποία δεν τεμαχίζεται, δεν νοικιάζεται, δεν πωλείται και είναι απαράδεκτη διάταξη αυτή η οποία ελαφρά την καρδία και άκουσον για τη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού, λες και χρειάζεται διαφήμιση ο ελληνικός πολιτισμός, να δώσουμε ό,τι απέμεινε. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να δώσουμε και λύση. Γιατί δεν πρέπει κανείς να μένει σε μια στήρα αντιπαράθεση. Δεν πρέπει κανείς να μένει μόνο στην άρνηση ή στην αντίθεση. Πιο μεγάλη σημασία έχει η θέση. Εδώ λοιπόν σε αυτούς τους που εισήχθησαν, που σκέφτηκαν αυτό και προβληματίστηκαν πώς θα διαφημίσουμε, πώς θα προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό, ερχόμαστε δημόσια να τους δώσουμε μία μόνο, έχουμε κι άλλες, μία μόνο πρόταση. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει, αυτό που σκέφτηκαν, να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός διαμέσου αρχαίων ευρημάτων. Ακούστε λοιπόν μία πρόταση που έχουμε. Η πρόταση αυτή είναι πραγματικά επάνω στα χνάρια, αν υποτεθεί ότι πρέπει να προβάλλουμε κάτι περισσότερο από ό,τι ήδη έχουμε. Είπα πριν ότι ο κόσμος όλος ξέρει για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες η ελληνική ομάδα μπαίνει πρώτη με τη γαλανόλευκη σημαία και όλοι που δεν ξέρουν μπορεί να αναρωτηθούν. Όσοι ξέρουν όμως επιβεβαιώνουν ότι γι' αυτό το λόγο. Γιατί? Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ελληνική έμπνευση, ελληνική υλοποίηση.
ανακρούεται ο ύμνος στα ελληνικά και η φλόγα φεύγει από την Ολυμπία προηγουμένως και κάνει το γύρο του κόσμου μεταφέροντας το φως του Διός μέχρι εκεί που θα γίνονται πάντοτε οι αγώνες. Τι προτείναμε λοιπόν εμείς? Αντί να δανείσουμε, να δημιουργήσουμε μουσεία, ελληνικά μουσεία, που εκεί που ο ελληνισμός ανθεί, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ευρώπη και όπου αλλού. Ο Γιώργος Ολεκάκης μπορεί να σας πει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Με τον τρόπο λοιπόν που παλαιότερα γίνονταν τα ελληνικά σχολεία στα ξένα, το έζησα αυτό, αυτής της πρακτικής, με τον ίδιο τρόπο να γίνουν όχι σχολεία πια, γιατί πιθανώς δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά ή έχει αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά να γίνουν ελληνικά, αρχαιολογικά, δημόσια μουσεία στο εξωτερικό, του ελληνικού δημοσίου. Το κράτος που θα το φιλοξενήσει υποχρεούται να δώσει μια έκταση, ένα οικόπεδο, ή στο φινάλε να τα αγοράσουμε αυτό το οικόπεδο, στη ραγή είναι, δεν θα είναι τίποτα ακριβό, και πάνω σε αυτό με δικά μας έξοδα, και θα βρεθούν, πιστέψτε με, πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό να χρηματοδοτήσουν και των τοπικών κοινοτήτων μια τέτοια κατάσταση, να χτιστεί ένα μουσείο στο οποίο θα πάνε αντικείμενα τα οποία εμείς έχουμε και δεν εκθέτουμε σε αποθήκες ή οπουδήποτε άλλο, και πολύ καλά ακριβή αντίγραφα από αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε κάθε φορά. Έτσι και το ελληνικό δημόσιο θα έχει έσοδα, και το κράτος που θα το φιλοξενεί θα έχει έσοδα από τους φόρους και οτιδήποτε, και όποιος Έλληνας θέλει, όποιος ξένος θέλει, θα μπορεί να επισκέφτεται αυτό το μουσείο εκεί, και αφού τρελαθεί, ενθουσιαστεί με τα ευρήματα που θα δει, μετά θα πει για να πάω να δω και τα καλύτερα που θα βρίσκονται στα ελληνικά αρχαιολογικά δημόσια μουσεία. Πρέπει να προσθέσω, Γιώργο, κάτι από προσωπική εμπειρία. Υπάρχουν μουσεία και στην Ευρώπη, να σας πω και στο Ντουμπάι, που έχουν ελληνικά ευρήματα, επειδή εκείνοι οι δαιμόνιοι προγονείς μας είχαν πάει παντού. Θα σας πω λοιπόν ότι στην Πράγα υπάρχουν μυκηναϊκά ξύφη, υπάρχουν αγία, υπάρχουν παραστάσεις, μέχρι και η Θεά των Όφεων από την Κρήτη, από καράβι το οποίο είχε ναυαγήσει στη λάσπη του ποταμού Μοράδα, που είναι ο κύριος παραπόταμος του Δουνάβεως. Από το Δουνάβεως τα έχω φωτογραφίσει και τα έχω. Και είναι πραγματικά να μένεις όταν βλέπεις αυτά τα ευρήματα στην Πράγα. Όπως είδα στο Ντουμπάι που βρέθηκα, το μουσείο εκεί λόγω της θερμοκρασίας είναι υπόγειο. Δηλαδή μπαίνεις και με ασανσέρ κατεβαίνεις τρεις ορόφους στη γη. Εκεί ο ένας όροφος λοιπόν έχει μυκηναϊκά ευρήματα. Από πού? Από ένα νησί που είναι στον Περσικό κόλπο και υπάρχουν ερείπια ναού, νομίζω, του Απόλλωνα. Λοιπόν, αντί λοιπόν να τα έχουν και να τα εκμεταλλεύονται, να δημιουργήσουμε εμείς, καλά, όχι στο Ντουμπάι, αλλά στην Αυστραλία που είπα πριν, ή στον Καναδά, ή στην συνοικία Αστόρια της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες. Στη Γερμανία, στο Παρίσι. Ελληνόπουλα τρίτης, τέταρτης γενιάς, τα οποία το να ξέρουν ότι υπάρχει το ελληνικό μουσείο εκεί, θα πάνε και μία και δύο και τρεις φορές, με σχολεία, με οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η περηφάνεια για τον ελληνικό πολιτισμό, την οποία δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε, αλλά πρέπει και να την τροφοδοτούμε, να της δίνουμε τις δυνατότητες για να μπορεί να προβληθεί. Όχι με δανεισμό που σημαίνει απαλωτρίωση. Δανεισμό σε ξένους. Σε ξένους, ακριβώς. Και σε συλλόγους που έχουν, λέει, παρεμφερές όνομα ή μια παρεμφερή ιδιότητα. Κάποιος, δηλαδή, σύλλογος Φιλιππικός, επειδή είναι Φιλιππικός, θα μπορούσε να ζητήσει τα του Φιλίππου, ναι, λέω εγώ. Ναι. Ή θα μπορούσε να ζητήσει του Αλεξάνδρου, ή θα μπορούσε να ζητήσει τι άλογα αρχαία έχετε σε αγάλματα εσείς. Επειδή εγώ είμαι μια Φιλιππική λέσκη και κάνω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, πηδηματάκια μετάλογα, φέρτε μου 10 τέτοια αγάλματα να τα στήσω γύρω-γύρω. Και μη σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ευρήματα. Μπορεί να μας έχουν πάρει, να μας έχουν λαιλατήσει χιλιάδες. Αξίζει ίσως να πω μια προσωπική εμπειρία. Όταν βρέθηκα με το γιο μου μικρό τότε στο Λούβρο, στο Παρίσι, και είδαμε από μακριά, γιατί είχε ένα μακρύ διάδρομο πλησιάζοντας, την Αφροδίτη της Μήλου. Σας μιλάω ειλικρινά ότι με πήρανε δάκρυα και μαζί μου το παιδί. Μας πήρανε είδηση ότι κλαίμε. Και ένας φύλακας που βρέθηκε εκεί απεδείχθη ότι ήταν Έλληνας. Διαπιστώνοντας
αυτή την κατάσταση στην οποία είχαμε βρεθεί, βλέποντας αυτό το πραγματικά πανέμορφο άγαλμα, με πλησίασε και αφού επιβεβαίωσε ότι είμαστε Έλληνες, μας πήρε παράμερα και μας έβαλε σε μία αίθουσα στην οποία δεν επιτρεπόταν η είσοδος, αλλά σε αυτή φυλάσσονται εκατοντάδες ελληνικά αγάλματα, πρωτομές, τα οποία δεν εκτίθενται, δεν είναι αυτά δηλαδή τα οποία εκθέτουν, αλλά τα έχουν εφεδρεία αποθηκευμένα που θα μπορούσαν να γίνουν δύο μουσεία ακόμα, και υποθέτω, γιατί την πληροφορία αυτή την έχουμε, το Λούβρο ετοιμάζεται να κάνει παράτημα του μουσείου του κάτω στην Αραβική Χερσόνησο, δεν ξέρω σε ποιο από τα Εμμυράτα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί παράτημα του Λούβρου με ελληνικά εκθέματα, θα εισπράττουν οι Γάλλοι και οι Άραβες και εμείς θα κοιτάμε. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα και είναι παράκληση και προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που απευθυνθήκαμε και στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους βουλευτές των κομμάτων να σκύψουν με ενδιαφέρον, με πατριωτικό ενδιαφέρον σε αυτό που προτείνουμε, γιατί πραγματικά ο ελληνικός λαός αυτά περιμένει να δει από αυτούς. Εδώ κλείνουμε. Ήτανε μία μόνο θέση μας, μία μόνο πρότασή μας για το πώς μπορεί ο ελληνικός πολιτισμός να προβληθεί στο εξωτερικό έτη παραπέρα. Λοιπόν, κατά καιρούς θα σας πούμε κι άλλους, κι άλλες τέτοιες προτάσεις μας. Μένει λοιπόν να δούμε αν τα ότα τους είναι ευήκοα, αν πραγματικά το κάνανε γιατί θέλουν να προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό ή αν κάτι άλλο είναι στο κεφάλι τους πίσω από αυτές τις αράδες αυτής της ντροπολογίας.